Θέσουμε το θέμα διαχείρισης απορριμμάτων που αφορά υγεία, αφορά το περιβάλλον και αφορά και την ανάπτυξη. Εάν τα σκουπίδια είναι τον Απρίλιο εδώ ακόμη στους δρόμους, θα έχει πεθάνει ο μισός πληθυσμός από αρρώστιες. Να σας παρακαλέσουμε, κινδυνεύει η υγεία του κόσμου. Δήμαρχε, για τη δική κινδυνεύει υγεία. Για τη δική εγώ φροντίζω. Εγώ. Φροντίζεις. Εγώ, ναι. Ξέρεις ότι είναι 3.000 στόχες. Εγώ. Θα τα μαζέψω. Χωρίς μεμβράνια. Θα τα μαζέψουμε. Και εγώ πίνω νερό από κάτω. Θα τα μαζέψουμε. Και γιατί σε ενδιαφέρει τώρα και όχι πέρσι. Και κάθε μέρα. Σταμάτησα. Γιατί τα έριξε εκτός του σταμάτησα. Γιατί τα έβγαλε έξω από το μεμβράνι. Πού να τα μαζέψω. Να βάλεις μεμβράνι. Γιατί δεν φρόντισε να το κάνει. Έχουμε φροντίσει από κατάσταση. Θέλει να πείσει τώρα εφόσον είσαι εκτεθειμένος με χίλια ψέματα. Δεν είμαι εγώ με χίλια ψέματα. Γιατί έχω ένα, το καλοκαίρι δύο χρόνια μην βάλεις μεμβράνι, ερωτώ. Δύο χρόνια, πού όχι, να βάλω. Φέτος, φέτος. Σε αυτό έχετε δίκιο. Μα σου λέω και εγώ τι εργάζεσαι. Και έρχεσαι πάλι να φέρεις σκουπίδια. Όχι, μα για ένα μήνα λέω. Δεν να βγάλουμε Χριστούγεννα. Δήμαρχε, δεν περνάνε τα σκουπίδια εδώ. Είμαι αρχαίος. 17 εκατομμύρια είκα με χρεώσανε η εταιρεία καθαριότητας. Δήμαρχε, όταν ανάλαβες δήμαρχος τα ήξερε. Τα ήξερα και τα λύνω. Τα ήξερες λίστα. Θα τα λύσω. Λίστα περάσανε άλλα δύο χρόνια. Άλλα δύο. Εμείς αγανακτήσαμε. Γιατί είναι γραφειοκρατία. Φίνι. Είναι γραφειο... Απ' τη μέρα που βγήκατε δύο χρόνια λέγατε θα φτιάξετε τα σκουπίδια. Πού δεν μου δώσανε χρήματα. Δεν μου τα έδωσε το κράτος. Παραιτηθείτε. Για παραιτηθώ έτσι. Αυτή είναι η λύση. Ωραία, μπράβο σας. Έτσι. Να ποιο να παρετήσει. Ήρθα εδώ. Φύγα 10 υπουργεία. Τα 10 υπουργεία είμαστε. Μαζί σου είμαστε. Και εγώ μαζί σα είμαι. Αλλά πρέπει αυτό δεν αντέχετε άλλο. Θα ανοίξει την πρόβα. Σα υπόσχομαι, θα ανοίξει. Είναι σαν να βγάλουμε από το καλό. Σα παρακαλώ, περιμένω. Τι γίνεται σε ποντίκια εδώ. Το δήμαρχο τη Τίβα. Ένα χιλιάρικο το χρόνο θέλω σε ποντίκια. Φάρμακο σε ποντίκια. Έχει δίκιο. Ποιο μου έδωσε ένα ευρώ. Θα σα δικαιώσω. Κάμε το μου, θα σα δικαιώσω. Τον Απρίλιο όταν ήρθατε εδώ πάνω, το ίδιο είπατε. Ότι κάμε την υπομονή να περάσει το καλοκαίρι. Δεν μου δώσανε τα χρήματα. Και τον Οκτώβριο δεν μου δώσανε τα χρήματα. Δεν μου δώσανε το κράτος, ήταν πεθαμένο. Εμείς τι σου φταίμε. Διόμι, δεν είτε εγώ φταίω, παιδιά. Τι να κάνω εγώ, τώρα θέλω 1 εκατομμύριο για να πάω στα Θήβα. Θα μου δώσει τα λεφτά η κυβέρνηση. Γιατί δεν στο δίνει. Θα πρέπει να μου το δώσει. Πρέπει να στο δώσει. Πότε έπεσε ποντικό φάρμακο το χάμπι. Πότε μας φάγανε κατσαρίδες και τα ποντίκια. Πού πάμε τώρα. Έλα πάμε να δεις τι γίνεται με τα ποντίκια. Ένα χιλιάρικο το χρόνο σε ποντίκο φάρμακα θέλω. Όταν βρέχει δεν λειτουργεί φαρμακό, έτσι. Μα όλα οι βροχές τους στέλνε. Ερωτώ ρε δήμαρχε εγώ. Ένα έγγραφο 6 μήνες το περιμένω. Δεν με νοιάζει εμένα ρε δήμαρχε. Εγώ δεν έγινα δήμαρχος. Ξέρεις γιατί δεν έγινα δήμαρχος. Για να μην αντιμετωπίσεις αυτά που τα πεις. Συγγνώμη που έγινα δήμαρχος. Εσύ το επέλεξες και είσαι υποχρεωμένος. Το επέλεξα γιατί είχα ανάγκη. Δεν ξέρω γιατί το έκανες. Είναι δικό σου το δήμαρχο. Αγαπάω τον τόπο μου. Μα αν δεν έβγαινα εγώ δήμαρχος τα σκουπίδια θα τα τρώγατε 20 χρόνια. Εγώ αγαπάω τον τόπο μου, Δήμαρχε. Και εσύ θες να με χώσεις εδώ. Δεν έρχομαι να σε χώσω. Θες να με χώσεις. Σε παρακάλεσα να βγάλουμε. Σου λέω όχι. Τη χώρα. Υπάρχει λύση, παιδί μου. Υπάρχει λύση. Μες σε 15 μέρες. Όχι, σήμερα λύση. Πού να τα πάω. Στην πλατεία Σολομού πάντα και σκέπαστα. Τι είναι εδώ. Εδώ τι είναι εδώ. Και εδώ απαγορεύεται και εκεί απαγορεύεται. Δεν ήρθα εκεί. Βρε Σαύρο. Δεν τρεπόσαστε. Εσύ δεν τρέπεσαι. Εσύ δεν κατέβεις.